Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό το βίντεο είναι σως. Είναι συγκλονιστικό. Σημειώστε το, αν δεν μπορείτε να το δείτε τώρα, για να το δείτε αργότερα με προσοχή. Έχω δώσει τον τίτλο «Αγάπη μου, θαυμαστικό, συγκλονιστική ιστορία γυναικός ετών 49». Μία γυναίκα στη δική μου ηλικία γράφει και έχω συγκλονιστεί από την ανάγνωση του κειμένου της. Ήδη έχει βάλει τίτλο «Από πού να το πρωτοπιάσω αλήθεια, νομίζω ότι ζω τη ζωή της μητέρας μου». Θέλω να ζήσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Θέλω να ζήσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Πώς. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα και καλό μήνα. Γεια σου αγαπημένα. Είμαι η Τάδε, λέει το όνομά της από το τέταρτο επίπεδο της συνδρομής, νέο μέλος, εν τω μεταξύ, κοιτάω το όνομά τη και αντιλαμβάνομαι ότι στην τελευταία συνάντηση στο Zoom των γυναικών, ένα προφίλ με το ίδιο όνομα, το όνομά τη, έγραφε πολύ εύστοχα σχόλια και σκέφτηκα καινούργια κοπέλα είναι αυτή. Θα μα μιλήσει σιγά σιγά, γιατί δεν μιλάνε όλε από την αρχή μόλι Αλλά είναι γυναίκα με βάθο. Άρα εσύ είσαι κόρη. Σε παρακολουθούσα στο YouTube τα προηγούμενα χρόνια και ομολογώ ότι μέσα στι καταιγίδε που περνούσα ήσουν ένα πολύτιμο στηρίγμα για μένα. Χαίρομαι να είμαι στηρίγμα για του ανθρώπου που περνάνε καταιγίδε. Χαίρομαι και αυτός είναι και ο λόγο για τον οποίο κάνω αυτή τη δουλειά τη ψυχοεκπαίδευση. Είμαι το αποτέλεσμα εντό εισαγωγικών μια μη αναμενόμενη και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη από την πλευρά τη μητέρα μου. Όπως με πληροφόρησε τρία χρόνια πριν ο πατέρας μου, λίγες μέρες μετά το θάνατό της. Μεγάλο τραύμα, βαθύ τραύμα να είσαι ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Δηλαδή όταν σε έχει η μάνα της μέσα στην κοιλιά της, να μη σε θέλει. Μαζί με αυτή την ενημέρωση, την ενημέρωση δηλαδή ότι ήσουν μία αναμενόμενη και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Μου έγινε επίσης γνωστό από τον ίδιο, από τον πατέρα σου δηλαδή, ότι εν ώψη του ανοίγματο τη διαθήκη τη αποθανούση και επειδή ο ίδιο ένιωθε τύψει, δεν μου είχε αφήσει στη διαθήκη τη τίποτα, το ίδιο και αυτός, παρά τα πάντα όλα, πάνε κατευθείαν στον εδώ και πολλά χρόνια ασθενή, κλινήρη, υιοθετημένο αδελφό μου. Ένιωθε τύψει, είπε ο πατέρα μου, γιατί τον ανάγκασε, όπω είπε, αυτή να το κάνει. Ουδέν σχόλιο. Γράφει. Έχω πολλά σχόλια να κάνω εγώ. Χειριστικότητα στο έπακρο. Υποψιάζομαι ότι επίτηδε άφησαν τα πάντα στον αδελφό σου που είναι άρρωστο και κλινίρη, ούτω ώστε όταν πεθάνουν και οι δύο να αναγκαστεί να τον φροντίζεις και να τον υπηρετείς. Ο αδελφός μου υιοθετήθηκε μετά από τουλάχιστον 10 εκτρώσεις που είχε κάνει η μητέρα μου κατά τη διάρκεια του έγκαμου βίου της με τον πατέρα μου και που ο ίδιος την ανάγκαζε να τις κάνει γιατί ισχυριζόταν ότι δεν τα έβγαζε πέρα οικονομικά και αυτό όφιλε να στηρίξει και να παντρέψει τις μικρότερες αδερφές του. Συνηθισμένη μορφή γονεοποίησης στην αγία ελληνική οικογένεια, ο μεγάλος αδερφός να παραμελεί συστηματικά τη δική του οικογένεια προκειμένου να παντρέψει και να πρικίσει τις αδερφές του. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοώ, που βίωσαν αυτή τη συνθήκη μέσα στην οικογένεια τους. Ο πατέρας τους, αντί να ασχολείται με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, να ασχολείται με τις αδερφές του και να είναι γονεοποιημένος να παίζει τον ρόλο των γονιών του δηλαδή και να έχει την ευθύνη να αναλάβει τις νεότερες αδερφές του επειδή ήταν ο μεγάλος ιός. Άρα ο πατέρας σου έβαζε τη μάνα σου να κάνει εχτρώσεις, δέκα εχτρώσεις σου. Προκειμένου λέει να μην κάνουν παιδί γιατί αυτός έπρεπε τα λεφτά του να τα δώσει για να στηρίξει και να παντρέψει τις μικρότερες αδερφές του αγία, βρωμισμένη, αειδιαστική ελληνική οικογένεια. Μετά από πιέσεις και σχόλια περί πιθανής στηρότητας της μητέρας μου από τα κολόσογα, καλά κάνεις και το λες, τα κολόσογα, καλά κάνεις και το λες, τα κολόσογα, η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, τους πίεσε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Κανένα από του δύο δεν ήθελαν να γίνει αυτό, δηλαδή να υιοθετήσουν παιδί, είμαι σίγουρη. Έγινε μόνο για τα μάτια του κόσμου. Στην πορεία της ζωής μου έμαθα ότι ο πατέρας μου δεν το ήθελε αυτό το παιδάκι. Ήθελε να διαιωνιστεί το είδος του άλλωστε. Σπουδαίο είδος που θέλει και διαιώνιση. Τον αδερφό μου τον πήραν από το βερφοκομείο ήδη ενός έτους. Αλλά βλέπεις δεν τους βγήκε όπως ήθελα. Εγώ γεννήθηκα τέσσερα έτη αργότερα. Ενημερώθηκα λοιπόν ότι την ημέρα που η μητέρα μου είχε επισκεφθεί το γυναικολόγο της και άκουσε ότι ήταν έγκυος, το πρόσωπό της σκοτίνιασε. Όχι απλά δεν χάρηκε, αλλά την έπιασε τρόμος. Ίσως τρόμος γιατί υπήρχε ήδη ένα υιοθετημένο παιδί και ένα βιολογικό παιδί που βρισκόταν στο δρόμο προς τη ζωή αλλά ήδη και το ίδιο φοβόταν και έτρεμε ήδη μέσα της. Η υιοθεσία ήταν το επτασφράγιστο μυστικό της οικογένειας αμφωτέρων των πλευρών. Παραλογισμοί, ανομαλίες σκέψεις, ε, τι να πω, Βάζει τη γυναίκα του να κάνει δέκα εκτρώσεις... για να πρικίσει τις αδερφές του... μετά έρχεται η μάνα της και τους πιέζει να υιοθετήσουν... υιοθετούν και το κρατούν... τα στο μυστικό... Πουχ. Η μοναδική που δεν έπρεπε να το μάθουν... για την υιοθεσία... ήταν ο ίδιος ο αδελφός μου... και φυσικά εγώ. Τα μυστικά σταντουλάπια... των βρωμισμένων... οικογενειών και των κολόσογων. Αλλά μια μέρα... στα 19 μου χρόνια ένα πρωινό και ενώ είχα μια από τις πολλές λογομαχίες με τη μητέρα μου προς υπεράσπιση του αδελφού μου επειδή τον κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά όπως και μένα από τα 12 μου έτη μου είπε «Εσύ σκάσε και μην μιλάς γιατί δεν ξέρεις την αλήθεια». Ο αδελφός σου δεν είναι αδελφός σου. Είναι ένας μπάσταρδος που τον πήραμε από τους γύφτους. Από μια βρωμιάρα και ελληνή γυναίκα. Αηδία νιώθω για τη μάνα σου, φοβερή αειδία και για τον πατέρα σου επίσης. Είναι δύο νάρκησοι και δύο κακοπιτέ μαζί, ήταν δύο νάρκησοι και δύο κακοπιτέ μαζί, τώρα έμεινε ο ένας ναρκισσός και ο ένας κακοπιτή. με τον καημένο τον αδερφό σου που είναι ασθενής και κλινήρης. Έτσι το μυστικό σε μένα τουλάχιστον φανερώθηκε μέσα από αυτή τη φράση που δήλωνε το ποιόν της δικής σου μάνας. Κατάπτυστη η μάνα σου. Κατάπτυστη. 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 Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να με απομακρύνει από τον αδερφό μου και να με κάνει να τον μισήσω, δεν τα κατάφερε. Μπράβο σου, κόρη. Μπράβο σου που αντιστάθηκε στην τριγωνοποίηση αυτή της εσχρής γυναικός. Τριγωνοποίηση προσπαθούσε να κάνει. Να σε χωρίσει από τον αδερφό σου, διέρη και βασίλευε. Με απειλούσε να μην του πω ποτέ τίποτα, δηλαδή να μην πει τίποτα ποτέ στον αδερφό σου ότι είναι υιοθετημένο, και από την άλλη αυτή άρχισε να τον αποκαλεί μπάσταρδο. Αιδία νιώθω για την βιολογική σου μάνα και τη θετή μητέρα του αδερφού σου. Εγώ έφυγα από το σπίτι στα 16 μου χρόνια γιατί δεν άντεχα να ακούω του ομοιρικού καυγάδε των γονέων μου μεταξύ του αλλά και με τον αδελφό μου. Δυστοπικό περιβάλλον. Να ζει σε ένα σπίτι που γίνονται συνεχώ ομοιρικοί καυγάδε ανάμεσα σε ναρκισάρε. Με τίποτα δεν ηρεμούν οι ναρκισάρε. Με τίποτα δεν ικανοποιούνται. Θέλουν να τρώγουν και να ξεσκίζουν Συνεχώ και καθημερινό ο ένα τη άρκε του άλλου. Πολύ δυστοπικό περιβάλλον για να μεγαλώσει οποιοδήποτε παιδί. Θυμάμαι, <θυμάμαι> ότι εγώ δεν είχα δικό μου δωμάτιο. Ο αδελφό μου είχε. Κοιμόμουν σε ένα μικρό καναπεδάκι και σκεπαζόμουν κάτω από τι κουβέρτε όσο άκουγα τι φωνέ του. Επειδή λοιπόν τόλμησα και έφυγα από την πατρική οικία, έγινα το μαύρο πρόβατο, το οποίο άρχισαν ιδιαίτερα η μητέρα μου να με κατηγορούν παντού. Ναι, που δεν θα γινώσουν. Και να έμενε πάλι μαύρο πρόβατο θα γινώσουν. Ω επιτοπλίστων ψέματα, φήμε ότι ήμουν πόρνη και πολλά άλλα εμετικά σχόλια. Η μάνα τη χρονιά, άκου, να βγάζει φήμε ότι η κόρη τη είναι πόρνη επειδή έφυγε να γλιτώσει από την κόλαση. Που το κολαστήριο μέσα στο οποίο τη γέννησε και τη μεγαλούνε. Αναρωτιόμουν πώ ήταν δυνατόν. Αλλά πώ θα μπορούσε να μην ήταν από τη στιγμή που η ίδια μου η μάνα ένα βράδυ μετά από μια βόλτα τι απειροελάχιστε που με επιτρέπονταν με περίμενε στον μπαλκόνι φωνάζοντα δυνατά, να ακούει και η γειτονιά δηλαδή. Τι έγινε, πουτάνα, γύρισε πουτάνα, γαμήθηκες καλά, πουτανάκι και βρήκε τον δρόμο. Παναγία μου, πόσο μισογίνη η μάνα σου, πόσο μισάνθρωπο, εσχρή αχρία. Και να ακούει και ο κόσμο. Σε φθονούσε η μάνα όπως όπω πολύ συχνά φθονούν μανάδε στα παιδιά του και πατεράδε τα παιδιά του. Γενικά και πολύ συνοπτικά, η μητέρα μου υπήρξε απόμακρη, συναισθηματικά μη διαθέσιμη, χειριστική, λεκτικά χιδέα, κακοποιητική και φυσικά με γονιοποίηση. Έγινα η δική της μάνα. Από 12-13 ετών είχα αναλάβει τη φροντίδα του σπιτιού η ίδια ήταν συνεχώς άρρωστη και έπρεπε εγώ να τη φροντίζω έχοντας συνεχώς πάνω από το κεφάλι μου την απειλή ότι αν πάθει κάτι θα ευθύνομαι εγώ που τη στενοχωρούσα Κόλαση Κόλαση Μου περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τη με τη μάνα τη και το πόσο άσχημα είχε περάσει καθώς επίσης και με κάθε λεπτομέρεια πώς τις φερόταν ο πατέρας μου στο σεξουαλικό τομέα. Εσχρή, επονίδιστη μάνα σου, πανάθλια, σε παιδί 12-13 ετών. Ο δε πατέρας μου που βρίσκεται ακόμα εν ζωή, μια φιγούρα παρούσα λαπούσα στην πραγματικότητα. Η ανοχή είναι συνενοχή. Δεν πήρε ποτέ καμία θέση σε τίποτα από όσα περνούσα. Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα να αρχίσω από 17 ετών να καταραίω συναισθηματικά και σωματικά. Χτύπησα για πρώτη φορά την πόρτα του ψυχίατρου στα 18 μου έτη, όταν η κρίσεις πανικού, η αγοραφοβία και η κοινωνική φοβία μου χτύπησαν την πόρτα. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο σίγουρα όλα αυτά που έπαθες, κρίση πανικού, αγοραφοβία και κοινωνική φοβία, ήταν αποτέλεσμα του επαναλαμβανόμενου, συνεχιζόμενου τραυματισμού, κακοποίησης που δεχόσουνα από το κολόσογο το οποίο σε γέννησε. Έχω κάνει και ψυχοθεραπεία, αλλά δεν με έχει καλύψει η ψυχοθεραπεία. Και να με κάλυπτε για κάποιο διάστημα, Πώς να γίνω καλά όταν ερχόμουν σε επαφή με ό,τι με δηλητηρίαζε. Παρά το γεγονός ότι είχα φύγει και έκανα τον δικό μου προσωπικό αγώνα για να επιβιώσω, το θέμα ήταν ότι δεν ζούσα. Αυτή η φράση είναι χαρακτηριστική για πολλούς ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα. Παρά το γεγονός ότι είχα φύγει και έκανα τον δικό μου προσωπικό αγώνα για να επιβιώσω, το θέμα ήταν ότι δεν ζούσα. Δεν ένιωθα χαρά με τίποτα παρά μόνο τρόμο. Αχ. Έκανα σχέσεις με άντρες με διαφορά ηλικίας τουλάχιστον 12 και παραπάνω χρόνια μεγαλύτερους από μένα. Προφανώς έψαχνες να βρεις ένα πατρικό πρότυπο και να καλύψεις το κενό του παρόντος Παύλα πόντος, πατέρα που με την ανοχή του ήταν συνένοχος στην αχριότητα της μάνας σου. Ως που στα 24 μου έπεσα πάνω σε έναν ναρκισιστή ολκής 18 χρόνια μεγαλύτερό μου. Παντρεμένος ακόμα ήταν σε διάσταση με δύο παιδιά. Βίωσα πάνω κάτω μαζί του ότι είχα βιώσει από παιδί στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Ο κύκλος της βίας επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά και εγώ κολλημένη εκεί γιατί αυτό μου ήταν οικείο και γιατί έψαχνα απελπισμένα να ανήκω κάπου και αυτή η φράση θα μπορούσε να διαβαστεί ξανά και από μόνη της να αποτελεί ένα δίδαγμα τη ξαναδιαβάζω ο κύκλος της βίας επαναλαμβανόνταν ξανά και ξανά και εγώ κολλημένη εκεί γιατί αυτό μου ήταν οικείο και γιατί έψαχνα απελπισμένα να ανήκω κάπου την επαναλαμβάνω. Ο κύκλος της βίας επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά και εγώ κολλημένη εκεί γιατί αυτό μου ήταν οικείο και γιατί έψαχνα απελπισμένα να ανήκω κάπου. Παντρευτήκαμε χωρίς την παρουσία κανενός από τη δική μου οικογένεια και πήραμε διαζύγιο μετά από λίγα χρόνια. Ωστόσο συνεχίσαμε να μένουμε μαζί. Περιττών να πω πω μέσα σε όλη την κακοποιητική συμπεριφορά ανέχτηκα και την απιστία του που ήταν άνευ προηγουμένου. 18 χρόνια μεγαλύτερο εντωμεταξύ, ε, που πήρε το κουρίτσι μπουμπούκι, που το γνώρισε 24 ετών. Έφερνε στο σπίτι μας το τρίτο πρόσωπο όταν εγώ ήμουν στη δουλειά. Πριν από τρία χρόνια κατάφερα να βρω το κουράγιο να φύγω μετά από δικό του αίτημα για άλλη μια φορά. Έζησα μόνη μου για 1,5 χρόνο και από πέρσι το καλοκαίρι γύρισα πίσω μετά από ανελέητο το δικό του βομβαρδισμό και τη δική μου αθεράπευτη τραυματισμένη ψυχή που όπου έμεινε σε 1,5 χρόνο μακριά του και μετά επέστρεψες. Κορία. Αυτόν τον τελευταίο χρόνο λοιπόν παρουσιάζω τόσο έντονες κρίσεις πανικού και αγοραφοβίας που πασχίζω καθημερινά να κάνω τα απαραίτητα και να αντιμετωπίσω το φόβο μου να βγαίνω έξω. Μέχρι και στη δουλειά μου, είμαι νοσηλεύτρια, δυσκολεύομαι πάρα πολύ μια και έχω και εκεί πολύ τοξικότητα και έχω να κάνω με γυναίκες που φέρνουν στη μνήμη τη μάνα μου. Όντω, τα νοσοκομιακά περιβάλλοντα μπορεί να είναι εξαιρετικά τοξικά. Γνωρίζω πολλέ κοπέλε νοσηλεύτριε, οι οποίε μου έχουν μιλήσει για εξαιρετικά τοξικά περιβάλλοντα και σε ιδιωτικέ κλινικέ και σε δημόσια νοσοκομεία. Και τη δουλειά που κάνω δεν την μπορώ άλλο γιατί δεν αντέχω άλλη αρρώστια. Έχει καεί. Έχει καεί συναισθηματικά και εργασιακά. Εργασιακό μπερνάου το ονομάζεται αυτό. Στο παρόμο λοιπόν, έχω να αντιμετωπίσω ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον και μια δουλειά που ποτέ δεν με εξέφραζε, τυχαίο που επέλεξε τη δουλειά τη νοσηλεύτρια ενώ είχε γίνει νοσηλεύτρια τη μάνα σου από τα 12 σου χρόνια. Δεν νομίζω. Έναν πρώην σύζυγο, τον οποίο επέστρεψα πίσω και έναν υπερήλικα πατέρα που ζει με τον άρρωστο κλινήρι αδελφό μου για τους οποίους εγώ πρέπει να τρέχω να τακτοποιώ τις πάσης φύσεως υποθέσεις τους. Το μόνο καλό στην ιστορία είναι ότι δέχτηκε ο πατέρας μου βοήθεια στο σπίτι από γυναίκα για φροντίδα, αφού πρώτα για τουλάχιστον έξι φορές είχε γίνει καταγγελία από την πολυκατοικία για οχλήσεις από τις φωνές τους, το παραμελημένο και βρώμικο σπίτι. Δεν ξέρω λοιπόν από πού να το πρωτοπιάσω ειλικρινά. Φύγε μακριά από όλους, ειλικρινά. Από όλους. Πρέπει ένα, ένα από όλα αυτά να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν. Όλα μαζί πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Πρέπει να καθαρίσει μόνο μια του ναρκιστέ από τη ζωή σου. Γιατί στο ένα να αφήσει, θα ξαναγυρίζει πίσω. Εάν όταν έφυγε από τον πρώην άντρα σου, πήγαινε και ενώ με του υπόλοιπου ναρκιστέ, θα ήταν πιθανόν να ήσουν ανθεκτικοί και να μην επέστρεφε στο hovering. Να ήσουν ανθεκτικοί στο hovering του, να έχει αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα και να αντιστοιχώ στο hovering του. Στην επαναρρόφηση που σου έκανε στην τοξική κακοποιητική σχέση. <σχ> 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 το μόνο που έχω καταφέρει είναι να μην έρχομαι σε επαφή με τον πατέρα και τον αδελφό μου παρά να πηγαίνω μόνο κάτω από το σπίτι και να δίνω τα λεφτά στην κοπέλα και να φεύγω. <σχ> Καλά έκανες. Ακόμα και αυτό με απορυθμίσει. Το καταλαβαίνω να τη σταβάζει σε λογαριασμό. Από τη δουλειά μου λείπω αρκετά συχνά με αναρωτικέ άδειε γιατί δεν αντέχω. Όσο για τον άρκησο πρώην που μένουμε μαζί, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί ένα χρόνο τώρα είναι σε καταστολή. Γνωρίζω ότι ένας άρκησο, εάν δεν τροφοδοτείται από κάτι, δεν ηρεμεί. Ο λόγος λοιπόν είναι τα χρήματα. Εγώ πληρώνω σχεδόν για τα πάντα. Εκείνος λέει ότι δεν θέλει να χαλάει τα δικά του λεφτά, γιατί τα μαζεύει για μένα και θα έπρεπε να του είμαι ευγνώμων. Πώς τα μαζεύει για σέναν κόρημα από τη στιγμή που έχετε διαζύγιο. Και ανά πάσα στιγμή πεθάνει όσα λεφτά έχει στο όνομά του, θα τα πάρουν τα παιδιά του και όχι εσύ. Μπούρδες σου λέει. Ξέρω ότι ήδη έγραψα πολλά θέκλα μου, και ίσω καταχράστηκα το χρόνο, όχι δεν τον καταχράστηκε και χάρηκα πολύ όταν πήρα την επιστολή σου. Χάρηκα που μου τα έγραψε, όχι που τα βιώνει. Λυπήθηκα πολύ που τα βιώνει. Ξέρω ότι χρειάζομαι εντατική ψυχοθεραπεία. Ξέρω όμω ότι έχω και ανάγκη να ζήσω. Αυτό θα σου λέγα. Πρέπει επιτέλου να αρχίσει να ζει. Είμαστε στην ίδια ηλικία. Πρέπει να αρχίσει να ζει μακριά από τσογλάνια. Και ο πατέρα σου τσογλάνι είναι και ο πρώην άνδρα σου τσογλάνι είναι και στη δουλειά σου τσογλάνια είναι. Δεν έχω ζήσει ούτε τα παιδικά μου χρόνια, ούτε την ενηλική ζωή μου. Μόνο σκότος παντού. Οποιαδήποτε απάντηση σου δεκτή, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, άκουσε. Άκουσε. Ξέρω ότι δεν μπορείς να φύγεις τώρα από τη δουλειά σου. Το καταλαβαίνω. Και εφόσον η δουλειά σου σου δίνει τα χρήματα, που είναι και για αυτά τα χρήματα που σε θέλει το τσογλάνιο πρώην σου να είστε μαζί, και σου λέει μπουρδε και αρλούμπε, ό,τι και καλά να ξοδεύει εσύ για το σπίτι, και εγώ τα φυλάω για σένα. Να μείνει στη δουλειά σου, αλλά να φύγει οπωσδήποτε από το σπίτι του πρώην σου, να πα no contact και να πα και no contact και με τον πατέρα σου. και να μην έχεις καμία απολύτως επαφή ούτε με τον πρώην άντρα σου, ούτε με τον πατέρα σου. Ούτε και με την κοπέλα που φροντίζει τον πατέρα σου και τον αδερφό σου. Γιατί είμαι σίγουρο όταν πηγαίνει κάτω από το σπίτι θα σου κάνει τα παράπονα τη η κοπέλα για το τι περνάει. Φαντάζομαι και αυτή θα περνάει. Έκανε πάρα πολύ καλά που ήρθε στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή. Όποτε το θελήσει και εσύ Μπορεί να μιλήσει ανοιχτά στην ομάδα και να πει ότι είναι το δικό μου βίντεο αυτό και να πάρει υποστήριξη και συμπαράσταση από τι κοπέλε. ήδη το έχει καταλάβει ότι υπάρχουν και άλλε κοπέλε με παρόμοιε εμπειρίε. Ψάξε λίγο το ζήτημα. Μήπω εφόσον είσαι και τόσο ταλαιπωρημένη από τη δουλειά και εφόσον δέχεσαι ψυχολογική βία και κακοποίηση στο σπίτι, μήπω μπορείς να φιλοξενηθείς σε ξενό κακοποιημένο γυναικό για κάποιο διάστημα προκειμένου να συνέλθεις, να σταθείς στα πόδια σου και να μπορέσει να είσαι όντω μακριά από τον κακοποιητικό πρώην σου. Τηλεφώνησε στο 15900 για να πάρεις πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Και όπως μας έχει πει και μια άλλη φίλη που είναι στο δεύτερο επίπεδο και που έχει στείλει επιστολή, υπάρχουν ξενώνες κακοποιημένο γυναίκο στην Ελλάδα στι οποίε υπάρχουν και υπηρεσίε ψυχολόγου και κοινωνική λειτουργού. Σκέψου το. Γίνεται. Δικαιούσε να ζήσει. Έχει απόλυτο δίκιο με αυτά που γράφει. Δικαιούσε να ζήσει. Δικαιούσε να γλιτώσει από αυτή τη δυστοπική κατάσταση, από αυτή την κόλαση. Δικαιούσε. Φτάνει να το καταλάβεις γνωστικά, να το αποχασίσεις και να πάρεις εκείνα τα βήματα τα οποία θα σε οχυρώσουν σε αυτή σου την προσπάθεια. Έκανες πολύ καλά που μπήκε στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή. Τηλεφώνησε και στο 15900 η γνώμη μου είναι αν μπορείς να παραμείνεις σε ξενό ένα κακοποιημένο γυναικό να το πράξεις Να γλιτώσεις από τον πρώην άνδρα σου και από τον πατέρα σου Και να δεις μετά με καθαρό μυαλό τι θα κάνεις και με τη δουλειά σου Μην αφήσεις τώρα τη δουλειά σου γιατί η δουλειά σου σου δίνει τα χρήματα και σου δίνει την ευκαιρία για ανεξαρτησία. Και όταν φύγει από τον πρώην άντρα σου και δεν έχεις καμία απολύτως ενημέρωση για τον πατέρα σου, τότε θα δεις ότι θα πέσουν και τα συμπτώματα, θα μειωθούν και τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού, αλλά και της αγοραφοβίας και θα έχεις περισσότερη ανθεκτικότητα και στον χώρο της εργασίας σου. Xie. Είναι παγίδα να αφήσεις την εργασία σου και να μείνεις στο σπίτι με τον άρχη σου. Αφήνεις τον άρχη σου άνδρα σου, κόβει κάθε επαφή και σχέση με τον άρχη σου πατέρα σου, βλέπεις τι θα κάνεις και μετά αποφασίζεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε την ιστορία σου μαζί μας. Είμαι σίγουρο ότι στα σχόλια θα λάβεις κύμα συμπαράστασης και στήριξης από τους ενσυναισθητικούς ανθρώπους σε αυτό εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που παρακολουθούν τα βίντεο καθημερινά και έχουν μια αγκαλιά για όλα τα κακοποιημένα παιδιά. Στέλνω την αγάπη μου ολόκαρδα και σου εύχομαι σύντομα να απελευθερωθείς. Σύντομα. Θα πω.